Λειτουργεί η πόλη και χωρίς τον μεγάλο περίπατο, πόσο μάλλον το κέντρο που δεν χρειάζεται. Δηλαδή και μια οποιαδήποτε μέρα, πρωινό, μπορεί να μείνεις για ώρα κολλημένο στην κίνηση. Θεωρείτε κι εσείς ότι ήταν λάθος το timing ή ότι δεν έγινε σωστός σχεδιασμός για το έργο? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω το σχεδιασμό. Καταρχήν θέλω να πω ότι συνυπογράφω αυτά που είπε η κυρία Κεφαλογιάννη. Πρέπει να δούμε το συνολικό αποτέλεσμα. Αυτό που μπορούμε να πούμε προς το παρόν είναι ορισμένες παρατηρήσεις, οι οποίες νομίζω θα είναι χρήσιμες και για το σχεδιασμό. Να διευκρινίσουμε καταρχήν ότι το κέντρο της Αθήνας δεν είναι η Πανεπιστημίου και το Εμπορικό Τρίγωνο. Κέντρο της Αθήνας είναι η Σόλωνος επίσης, είναι η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, είναι το Παγκράτη. Και αν είναι να έχουμε ένα σχεδιασμό ο οποίος απαλλάσσει κυκλοφοριακό φόρτο από την Πανεπιστημίου για να τον μεταφέρει στη Σόλωνος ή στη Σκουφά ή στην Ασκληπιού, τότε πραγματικά έχουμε κάνει μια μηδενική. Είμαστε παρεμβάσεις μηδενικού αθροίσματος, θετικού. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω είναι το εξής. Οποιαδήποτε παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας αυτού του τύπου, που καταρχήν είναι θετική γιατί απαλλάσσει κυκλοφορία και αυτοκίνητα και δημιουργεί περισσότερους ελεύθερους χώρους, εάν δεν συνοδευτεί από σαφείς, ολοκληρωμένες και μεγάλες παρεμβάσεις στην περιοχή, στην υποπεριφέρεια του κέντρου, να το πω έτσι, όπου έχουμε καταστήματα κλειστά, όπου έχουμε πεζοδρόμια χαλασμένα, όπου έχουμε δρόμους ανύπαρκτους, τότε πραγματικά έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό. Και το τρίτο πράγμα που θέλω να επισημάνω είναι το εξής. Χωρίς έναν ειδικό φοροταξικό σχεδιασμό, δυστυχώς το κέντρο της Αθήνας θα μείνει απροσπέλαστο, θα είναι για τους κατοίκους του ευρύτερου κέντρου, θα είναι ένα τουριστικό κέντρο, χωρίς χρήσεις εμπορικές, με τα παραδοσιακά μαγαζιά. Ο οποίος θα έπρεπε να έχει προηγηθεί του έργου. Κατά τη γνώμη μας, οπωσδήποτε. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Δεν θα πρέπει στην παρέμβαση αυτή να δοθεί μια ποσόστοση στο Airbnb. Έχει καταστραφεί το εμπορικό κέντρο της Αθήνας από την άνοδο των ενοικίων, από την έλλειψη της κατοικίας. Δεν υπάρχει κέντρο χωρίς κατοικία. Εάν οι κάτοικοι αναγκαστούν να φύγουν από το κέντρο, τότε πραγματικά έχουμε ένα κέντρο που θα έχει και τα προβλήματα της εγκληματικότητας, που πολύ σωστά επεσήμανε η κυρία Κεφαλογιάννη. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Έχουμε την πεζοδρόμηση της Μασσαλίας. Την ξέρουμε όλοι. Δεν πρέπει να κάνουμε κάποτε έναν απολογισμό. Αυτή η πεζοδρόμηση λειτουργήσε θετικά για το κέντρο της Αθήνας, διότι εδώ έχουμε και εστίες εμπορίας ναρκωτικών και εστίες εγκληματικότητας. Δηλαδή πρέπει να μπούμε σε μια αποτίμηση συνολική του πώς λειτουργήσαν αυτές οι πεζοδρομήσεις. Τι χρειάζεται η Αθήνα? Και κάτι τελευταίο, συγγνώμη πριν μιλήσει ο Κώστας. Και κάτι τελευταίο, πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί το πρόβλημα της προσβασιμότητας των αναπήρων. Είναι ένα τεράστιο έλλειμμα αυτό στο σχεδιασμό που έχει γίνει. Διαμαρτύρονται είμαι μια πόλη, έτσι κι αλλιώς η Αθήνα, που δεν είναι φιλική στην αναπηρία. Με τον τρόπο με τον οποίο έχει υλοποιηθεί μέχρι στιγμής, ελπίζω να διορθωθεί, γίνεται χειρότερο το πρόβλημα. Κύριε ελπίζω Σκανδαλίδη, να διορθωθεί άχιστα. Κύριε Σκανδαλίδη, για πείτε μας λίγο, εσείς που αφουγκράζεστε τους πολίτες της Αθήνας πολλά χρόνια τώρα. Λίγα πράγματα έχει κανείς να συμπληρώσει σε αυτά που άκουσα από την κυρία Κεφαλογιάννη και τον κύριο Βερναρδάκη και στα οποία έχουμε μια συναντήληψη, γιατί έχουμε την ίδια αντίληψη των προβλημάτων στην καθημερινή μας ζωή. Εγώ θέλω να κάνω δύο-τρεις παρατηρήσεις. Πολύ απλές. Αυτή είναι μια παλιά ιδέα. Η παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας συζητιέται με τη δεκαετία του 80, πήρε μεγάλη έκταση τη δεκαετία του 90, αλλά δεν υπήρχαν ποτέ οι προϋποθέσεις να γίνει μια ουσιώδης παρέμβαση για ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, που είναι η περιφερειακή δρόμη. Χωρίς το σχέδιο να εμφανίζει το πώς διαμορφώνονται οι περιφερειακοί δρόμοι και διαμορφώνονται τα δρομολόγια αυτοκινήτων και πεζών στην ευρύτερη περιοχή, δεν μπορεί να αποκόψει την Πανεπιστημίου και ένα μεγαλύτερο κομμάτι από τη μία ή την άλλη πλευρά με αυτόν τον τρόπο που πάει να κοπεί. Θέλω να πω δηλαδή ότι μια τέτοια παρέμβαση απαιτεί ένα πολύ ολοκληρωμένο σχεδιασμό που δεν μας τον έχει παρουσιάσει ο Δήμαρχος, ελπίζω να τον έχει κάνει. Γιατί αυτή τη στιγμή με την πιλωτική εφαρμογή φαίνεται ότι δεν υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός. Το δεύτερο που είναι σημαντικό είναι όταν κάνεις τέτοια παρέμβαση στο κέντρο, αν θες να μιμηθείς λίγο τις ευρωπαϊκές πόλεις, θα έπρεπε να δούμε και την υπόθεση του τραμ. Συνήθως το τραμ δεν υπάρχει εδώ που το έχουμε εξορίσει εμείς, και μιλάει τώρα και ένας άνθρωπος που ήταν από αυτούς που συμμετείχαν στις τότε αποφάσεις, έτσι. Το τραμ δεν έπρεπε να είναι να πηγαίνει στο Καλαμάκι για μπάνιο άλλος. Έπρεπε να είναι ένα μέσο. Ο Τρίτσης είχε κάνει ένα σχεδιασμό πολύ σημαντικό σε αυτό.
ένα κυκλικό σχεδιασμό μέσα στο κέντρο της Αθήνας, στο ευρύτερο, όπου το τραμ γυρίζει γύρω-γύρω και μπορεί να το παίρνει οποιοδήποτε να πηγαίνει στη δουλειά του για να μην χρειάζεται να παίρνει το αυτοκίνητό του. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Τα λέω γιατί αυτά όλα γίνουν και σε μια συγκυρία όπου δεν εμφανίζεται ο σχεδιασμός. Δεν έχει γίνει ο διάλογος ο απαιτούμενος. Και επιπλέον είμαστε σε μια συγκυρία όπου η κυβέρνηση, ενώ από τη μια μεριά επιβάλλει αναγκαστικά μέτρα, από την άλλη 6 υπουργοί υπογράφουν ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο ταλαιπωρεί τους Αθηναίους εκ των πραγμάτων. Βεβαίως, ξέρετε, κανένας διάλογος δεν θα ήταν αρκετά εξαντλητικός για μια οποιαδήποτε παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας. Έχουν υπογράψει 6 υπουργοί μια παρέμβαση σε μια εποχή που είναι πολύ δύσκολη για αυτούς που κατεβαίνουν στο κέντρο της Αθήνας και το λέει ένας άνθρωπος που κατεβαίνει κάθε μέρα. Ξέρετε όμως, το είπαμε και νωρίτερα, ότι βεβαίως το έργο θα κριθεί όταν ολοκληρωθεί. Το βλέπω, ναι, αλλά κοιτάξτε, ακούστε όμως. Αυτός ο σχεδιασμός έπρεπε να υπάρχει και να είναι γνωστός συνολικά, προτού γίνουν οι πιλωτικές εφαρμογές. Αλλά φοβάμαι ότι ο Δήμαρχος έχει μια τάση στο επικοινωνιακό, λοιπόν, και θέλει να το. Μακάρι να πετύχει, δεν λέω. Πριν σας και αποχαιρετήσουμε, να το σχεδιάσει στο μυαλό του. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι σχεδιασμένο στο μυαλό του Δήμαρχου. Κύριε Βερναρδάκη, πριν να σας αποχαιρετήσουμε όλους, να πούμε όλοι μαζί στην κυρία Κεφαλογιάννη Σιδεροκέφαλη, με το καλό τι να πούμε, γιατί ακούμε για διορθωτικές κινήσεις, κυρία Κεφαλογιάννη. Και ακούγεται το όνομά σας. Νομίζω ότι φαίνεται σε πολύ δύσκολη θέση. Και να σας πω κάτι, χαίρομαι που είμαι με συναδέλφους. Έχει το ιτάρι, κυρία Κεφαλογιάννη, έχει πάρει θέση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τιμούμε την εντολή που μας έχουν δώσει οι Αθηναίοι, οι Έλληνες πολίτες. Νομίζω ότι αυτή είναι και η νομιμοποίησή μας και η υποχρέωσή μας να υπηρετούμε από όποια θέση το δημόσιο συμφέρον. Ο καθένας βεβαίως με τις αρχές και τις αξίες της παράταξης την οποία υπηρετεί. Αντιλαμβάνω. Από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα, ξέρετε, είναι επιλογές, ναι, που ο Πρωθυπουργός έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, τον αποκλειστικό λόγο. Δεν χρειάζεται μετάφραση αυτό που είπατε, γιατί ήταν πολύ καθαρός ο λόγος σας. Θα επιχειρήσω όμως να το ξαναπιάσω εγώ από την αρχή. Είπατε, από ό,τι κατάλαβα, την τελευταία κουβέντα την έχει ο Πρωθυπουργός. Εγώ είμαι έτοιμη να υπηρετήσω από όποιο πόστο μου ζητηθεί. Θα σας το πούν αυτό και οι συνάδελφοι από τις άλλες παρατάξεις, ότι όλοι μας είμαστε στρατιώτες στις παρατάξεις μας, υπηρετώντας τις αρχές και τις αξίες, αλλά βεβαίως πάντα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και το καλό των πολιτών που μας έχουν τιμήσει με την ψήφο τους. Δεν είστε ευγενείς με την κυρία Κεφαλογιάννη, δυστυχώς. Πολύ, 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 πολύ. Λοιπόν, και μεγάλη χαρά που ήταν σήμερα μαζί και δέχτηκε για μια τέτοια μέρα που